Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, έχουμε ένα νόμο, εκρεμή απόφαση του Αριού Πάγου και βλέπουμε να χρησιμοποιείται ως παρένθετο πρόσωπο ένας αντισαγγελέας του Αριού Πάγου. Λοιπόν, Ματίνα, καταρχά να πούμε ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων του Συνταγματικού Παύλα Δημοκρατικού Τόξου, οι περισσότεροι, ε, ομονοούν, συμφωνούν ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί στο κόμμα Κασιδιάρη να ξαναπολιορκίσει τη Βουλή και μάλιστα αυτή τη φορά με δούριο ύπο έναν πρώην ανώτατο δικαστικό λειτουργό, τον κύριο Κανελόπουλο, χρησιμοποιώντα δηλαδή αυτό το νομικό τερτύπη. Και περιμένουμε, όπω είπε και εσύ, από τον Άριο Πάγο στι 5 Μαου στην ουσία να πάρει την απόφαση να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Από την άλλη, ωστόσο, να πούμε ότι οι πολυνομικοί και οι συνταγματολόγοι λένε ότι εκφράζουν κάποιε επιφυλάξει για το αν ο νόμο, όπω ψηφίστηκε πριν από δύο μήνε, μπορεί να δώσει τα όπλα, τα ηχέγγυα στου ανώτατου δικαστέ, τον Άριο Πάγο, να αποκλείσει το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη από τη Βουλή. Ε, δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα, όπω είπαμε. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε και πάλι το Ηλία Κασιδιάρη, το φυλακισμένο Ηλία Κασιδιάρη, να Επιστρέφει στη Βουλή από το παράθυρο, στην ουσία, να μπαίνει στη Βουλή από το παράθυρο μέσα από αυτό το νομικό τερτύπη που επιχειρεί να, να κάνει. Και μέσα σε όλα αυτά, Ματίνα, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα πόλεμο, ένα εμφύλιο πόλεμο που μένεται στι τάξει τη ακροδεξιά, με τον φυλακισμένο, άλλοτε αρχηγό τη Χρυσή Αυγή, καταδικασμένο πια για εγκληματική οργάνωση, τον Νίκο Μιχαλολιάκο, να βάλει με σφοδρότητα κατά του πρώην πρωτοπαλή του, του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίο επιχειρεί αυτή τη φορά να πάρει τη θέση και να ξαναμπεί το Φασιστικό Κόμμα στη Βουλή.